Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Είναι Τρίτη, είναι 2 Αυγούστου του 2011. Είμαστε εδώ παρέα για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Να τα σχολιάσουμε μαζί με τον αγαπητό καλό συνάδελφο που είναι εδώ κοντά μας σήμερα, τον Περικλή τον Παπαναούμ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νότα. Σκληροπυρηνικός. Να τον δούμε, κύριε Δαμιανάκη, τον κύριο Παπαναούμ, παρακαλώ. Να τον δούμε. Δηλαδή, γιατί να καλωσορίζουμε κάποιον και να δείχνετε εμένα, παρακαλώ δηλαδή. Δείχνει ότι είστε ευγενείς. Να δείξει εμένα. Μπορεί να φάνε τα παιδάκια να λένε φάει το φαγητάκι σου, αλλιώς θα σου δείξω αυτόν εδώ. Όχι, είναι, τύπο, η ώρα τώρα, είναι η ώρα τώρα που τρώνε το φρουτάκι το απογευματινό. Το έχουν φάει το μεσημεριάνο. Γι' αυτό και σα βγάζουμε τέτοια ώρα, κύριε Παπαναούμ. Εντάξει, το ξέρω. Τι γίνεται. Καλά. Τι να γίνει. Τι να γίνει. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Ραγκούσης. Ο κύριος Ραγκούσης πάρα πολλά λέει. Όχι τόσο σαν ο κύριος Πάγκαλος, αλλά λέει, για ποιο λέτε. Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Δείξτε τώρα, θέλετε να ρίξετε. Γιατί δεν ακούω, κοιτάξτε. Τα κρατάω για να μην μου φύγουν. Προσέξτε με λίγο. Τα κρατάω για να μην μου φύγουν. Τι να σας φύγουν. Διότι, ξέρετε, όταν ο κύριος Ρέπας συμφωνούσε με τους ιδιοκτήτες ταξί και είχε μάλιστα ετοιμάσει και το νομοσχέδιο το οποίο έπρεπε να υπογραφεί, ότι θα δίδονται οι άδειες πλέον στις ιδιωτικές ταξί με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, δηλαδή με ποσόστοση για κάθε πόλη ξεχωριστά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πόσο πληθυσμό έχει, 1 εκατομμύριο. Πόσο ανησυχούν, 3.000 άδειες. Πόσες είναι, πλαφόν. Όχι, 1 εκατομμύριο άδειες, κάθε άνθρωπο σε ταξί, σωστό. Λοιπόν, μπράβο, ναι, σε αυτό είχαν συμφωνήσει όλοι. Λοιπόν, είχαν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές και έρχεται ο κύριος Ραγκούσης και λέει δεν πρόλαβα εγώ να το υπογράψω, λέει αυτό κτλ. Πρεθερώνται. Λοιπόν. Ακούστε τι είπε σήμερα κατά την τοποθέτησή του, ακούστε και εσείς, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν το. Είναι αρκετά φρέσκο, δεν νομίζω να έχει ακουστεί ακόμη, γι' αυτό θα το διαβάσω ολόκληρο. Λέει λοιπόν ο κύριος Ραγκούσης: δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Το άνοιγμα με κανόνες θα προχωρήσει μέσα από διάλογο, αλλά θα προχωρήσει. Επανέλαβε ότι το Υπουργείο θα δώσει επαρκή χρόνο στον κλάδο να μελετήσει τις θέσεις του και χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την απεργία. Απόσπασμα τώρα από την ομιλία του. Ψηφίσαμε ήδη ένα νόμο, τον οποίο δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μην εφαρμόσουμε. Του ψηφίσαν τον νόμο. Εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Ναι, γι' αυτό σας. Και εγώ το εφαρμόζω. Ναι. Λοιπόν, μόνο αυτή η στάση είναι συμβατή με ένα κράτος ευνομίας, με ένα κράτος κανόνων και όχι κράτος εξαιρέσεων. Αν ήταν 25η, δηλαδή δημιούργησε ο ίδιος έναν κανόνα που λες ότι θα πρέπει εμείς ως κράτος να τον εφαρμόσουμε, ιδάλλως δεν θα είμαστε καλοί ως κράτος. Δεν μας ρώτησες για τον κανόνα που θέλεις εσύ να δημιουργήσεις. Αν υπεψηφίσαμε έναν νόμο, τότε είναι θέμα Υπουργείου Υγείας πλέον. Και το λέω ξεκάθαρα σε όσους νομίζουν ότι δεν είναι καλά. Μισό λεπτό, κύριε Παπαναούμ. Ακούστε πρώτα για να σχολιάσετε. Ακούστε τι είπε ο Υπουργός τώρα. Και το λέω ξεκάθαρα, λέει, σε όσους νομίζουν ότι θα υποκύψουμε σε πιέσεις και σε εκβιασμούς, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Το άνοιγμα με κανόνες θα προχωρήσει μέσα από διάλογο, αλλά θα προχωρήσει. Αυτό άλλωστε δήλωσε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός. Όταν μιλάμε για απελευθέρωση επαγγέλματος, εννοούμε απελευθέρωση του επαγγέλματος. Επιτέλους, η αξιοπιστία μας ως πολιτεία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μείζον αγαθό. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ποιον νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε όταν άλλα ψηφίζουμε και άλλα εφαρμόζουμε? Τους πολίτες, τους εταίρους μας στο εξωτερικό? Κανέναν δεν κοροϊδεύουμε. Απαξιώνουμε το πολιτικό μας σύστημα, καταρακώνουμε την εμπιστοσύνη όλων, υπονομεύουμε τις ίδιες μας αξίες. Ο κύριος Ραγκούσης είπε ακόμα ότι η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης σημαίνει αγοραπολισίες αδειών με μαύρα χρήματα, προώθηση της παραοικονομίας, αποτυχία βελτίωσης των υπηρεσιών και αποκλεισμούς από την αγορά εργασίας. Ορίστε. Εάν είπε ότι ψηφίσαμε, εκτός των άλλων, ψηφίσαμε και τα άλλα, δεν τα θεωρώ και σοβαρά. Το πρόσωπο εντάξει, είναι καλό παιδί είναι, αλλά για το τι είπε όταν μου λέτε, τι να συζητήσουμε. Αν είπε ότι ψηφίσαμε νόμο, η κατάσταση είναι σοβαρή. Μια αντίστοιχη περίπτωση ήταν με ένα εισαγγελέα που άσκησε δίωξη κάτι του Αριστοφάνη. Ο νόμος δεν ψηφίστηκε. Αν είπε όμως ότι ψηφίσαμε και νόμο, του δώσανε σιγά σιγά, τον πήρανε κατά μέρος αυτή, του δώσανε μια άδεια, μετά τον βγάλαν σε πρόορη σύνταξη. Είναι σοβαρά τα πράγματα για τον ίδιο. Αν είπε ψηφίσαμε νόμο, δεν ψήφισαν το κόμμα τώρα, δεν ψήφισαν. Γεγονός. Αν όμως είπε ψηφίσαμε, και όλα είπε γι' αυτό, ειλικρινά σας μιλάω,
Είναι και επικίνδυνος. Κάπου άκουσα ότι εξέδιδε και διαταγές να τους βιώσουν, να τους πάρουν ψάντη, διάφορα διαγγέλματα κάνει και τέτοια. Αν ήταν 25 Μαρτίου θα έλεγα, είπε ένα ωραίο ποίημα. Αν δεν ήταν υπουργός μεταφορών και τα έλεγε έτσι, πάλι ένα ωραίο ποίημα. Το πρόβλημα τους ανθρώπους αυτούς, μηδέ του κ. Παπακοσταντίνου εξαιρουμένου, είναι αυτό που σας είχα πει από την πρώτη μέρα που ήρθαν αυτοί. Ήταν χαροποίη με τα καμισάκια τους, γραβατούλες τους. Σαν κάτι παιδιά που διαφημίζουν αιρετικά χριστιανικά, μοιράζουν φυλάδια και εμφανίζουν τον Χριστό σαν ένα παραπαντικό. Ότι θα χαρακτηριστείς, θα κάνεις, θα δείξεις τραλά, τραλά, τέτοια. Δεν είναι. Αυτά τα παιδιά είναι, τους είπες αυτό, κάνουν αυτό. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, κύριε Λαζάρο. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, λέγονται κατά την πιο μεγάλη έννοια του όρου και πιο σοβαρή, λέγονται think tank. Δηλαδή ότι έχουν αδειάσει το μυαλό τους, τους έχουν βάλει μια σκέψη μέσα και τους στέλνουν σούπι τους για προπαγάνδα. Αλλά ξέρω ότι τους αφήνουν ένα περιθώριο να έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Εδώ δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι. Εάν είπε ότι ψηφίστηκε ο νόμος, έχει και ζέστη, άρχισε διαγγέλματα, στέλνει φυρμάνια, κλείσε τους, πάρτε τους άδειες κλπ. Πρέπει να τον δει λίγο ο συνάδελφος του, ο κύριος Λοβέρδος, να τον πάρει αγκαλίτσα ο κύριος Παπανδρέου, να πάνε να πιούν κάτι, να του δώσουν μια άδεια, να ασθενήσει και να θεραπευθεί. Είναι κρίμα. Αν είπε ότι ψηφίστηκε ο νόμος. Εγώ σας είπα, θα μου φύγουν τα μαλλιά. Τα κρατούσα πριν. Μα τους παίρνετε σοβαρά, κύριε Λοβέρδο. Τα κρατούσα για να μην μου φύγουν. Τους παίρνετε στα σοβαρά. Εγώ τους παίρνω σοβαρά. Βεβαίως, όταν λέτε, είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Λέω, ποιος είπε, λέω, θα είπε κανένα σπάγκαλο. Εντάξει, άνθρωπος κομπλεξικός είναι. Τον βάλανε εκεί. Πήγε να γίνει πολιτικός για να μπορεί να κάνει κακό χωρίς συνέπειες. Εντάξει, να τον προσέχουν. Λοιπόν, έστω είναι αυτό. Αλλά οι άλλοι είπαν, δεν είπαν ένα και το αυτό. Τι να πούν. Ή ο κύριος Παπακοσταντίνου. Πήγαινε, ερχόταν. Ήταν ένα δίσκο εγγραφής και αναπαραγωγής. Του εγγράφαν αυτά τα οποία θα μας έλεγε. Από εδώ, εδώ τα αναπαρήγαγε, του εγγράφαν αυτά που θα έλεγε, πήγαινε, τα έλεγε, αυτό καλύτερα να στέλνανε CD. Αλλά πιο εμφανίσιμος είναι ένας ευρυδής νέος, με καμισάκι, με ραβατούλα, μια χαρά. Χρυσά παιδιά είναι αυτά. Αλλά είναι είδος think tank. Θα δείτε ότι μερικοί άνθρωποι πάρα πολύ λένε μορφωμένοι, δεν είναι ακριβώς μορφωμένοι, όταν φτάσει να γεράσουν πολύ, παθαίνουν άνοια. Δεν είναι αυτό. Αυτοί πάντα είχαν άνοια. Απλώς φοράνε μέσα τους μια γνώση και πάνε από εδώ, από εκεί την κυκλοφορούν. Yeah. Και μάλιστα πάνε και έτσι. Δεν έχουν επαφή. Είναι think tank. Θα έχετε ξανακούσει τον όρο. Αν έφτασε στο σημείο να πει ψηφίσει ο νόμος, σας ξαναλέω, είναι θέμα μιας φιλικής προσέγγισης, μιας ανάπαυσης που χρειάζεται. Σας το λέω πολύ σοβαρά αυτό. Βέβαια, όχι ότι δεν είναι σοβαρή η κατάσταση με τους αξιζήτες. Μα δεν ψηφίστηκε. Ποια είναι η άποψή σας τώρα για τις κινητοποιήσεις αυτές? Πιστεύετε ότι μπορεί όποιος αδικείται κοινωνικά από το κράτος να παρακολουθεί τη λειτουργία του τουρισμού? Όχι, εγώ είμαι κατά αυτού του είδους των κινητοποιήσεων, παρόλο που έχω πληγεί και εγώ και όλος ο κόσμος. Περνάμε μία κρίση. Έχω μόνο μία. Μια αναστολή για κάτι. Λέω, καλά να πάθουμε. Ζούσαμε σαν χώρα με ξένα λεφτά, ζούσαν εν πάση περιπτώσει. Το μόνο πρόβλημα είναι τα λεφτά που παίρνουν τώρα τα ξανατρώνε ή τα δίνουν σε δάνεια, τα δίνουν σε έργα. Γιατί δεν μπορεί κανείς να τους ελέγξει. Τους συγκεκριμένους. Ποτέ δεν μπορούσε να τους ελέγξει. Τους ψήφιζε ο άλλος, τραλά, τραλά, τέλειωνε. Τύπο δεν έχουν. Τύπο με την έννοια τον έχουν όλων. Καπελωμένο. Ό,τι θέλουν, βιώνουν τις δωράσεις και τα λένε. Δεν υπάρχει δυνατότητα αντίστασης σε αυτό. Ό,τι θέλουν λένε. Και ο κόσμος ενημερώνεται από μη προνομίουχα κανάλια, όπως το δικό σας και άλλα κανάλια. Στη Θεσσαλία, στη Θεότητα, ακούω ορισμένες εφημερίδες, μάλλον ακούω εφημερίδες, για εφημερίδες και βλέπω ότι κάνουν δημοσιογραφία. Μη προνομιούχα. Τα άλλα είναι, βάλτε την κασέτα και προχώρα. Αν είπε ότι ψηφίστηκε ο νόμος. Είστε σίγουροι το είπε? Σας το διάβασα, νομίζω. Σας διάβασα τη δήλωσή του, κύριε Παπανάου.
Θέλετε να προχωρήσω παρακάτω, να διαβάσω κι άλλα από αυτά που είπε. Τι άλλο, αυτό και μόνο αρκεί. Δεν ψήφισε ο νόμος, κύριε Λαζάρου. Θα ψήφισε. Και θα κάνω διάλογο. Νομοσχέδιο ήταν. Ωμπα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα, κύριε Λαζάρου. Θα πρέπει να πούμε ότι εξαπέλυσε και θρημίτατη η επίθεση κατά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τον χαρακτήρισε εκπρόσωπο τύπου της ΣΑΤΑ, δηλαδή του συνδικαλιστικού οργάνου των οδηγών, των ιδιοκτητών ταξί. Κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα να πάρουν θέση για τις πρόσφατες πράξεις βίας, όπως τα λάδια στους δρόμους, στους αποκλεισμούς. Αυτός κάλεσε τα κόμματα. Ναι. Επίσης σοβαρό. Αυτό το κάνει ο πρόεδρος του κόμματος και ο πρωθυπουργός. Δεν το κάνει ο υπουργός. Να καλέσει τα κόμματα. Καλά, εντάξει, είναι σε παράσταση. Πλέον δικαιολογείται. Αν αυτός καλεί τα κόμματα, έχει γίνει και βγάζει διαγγέλματα. Επίσης, μην σας κάνει εντύπωση, αυτά τα άτομα χρειάζονται κάποιον κακό. Λοιπόν. Αλλά αυτός ο κακός είπε, εμείς όμως αυτά, όλοι. Μισό λεπτό, γιατί ο καλός. Για τον κύριο Σαμαρά. Ο υπουργός μίλησε και για τους ιδιοκτήτες ταξί. Λέει, κύριοι συνάδελφοι της αριστεράς, απευθυνόμενος στα κόμματα της ΕΡΑΣ, θα καταγγείλετε τις απολύσεις των συνδικαλιστών οδηγών από τους ιδιοκτήτες επειδή ζητάνε το άνοιγμα του επαγγέλματος. Αυτό είναι σωστό. Θα καταγγείλετε, λέει, εκείνους που έστειλαν στο νοσοκομείο τους συνδικαλιστές οδηγούς. Τους οδηγούς των ταξίδι. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση, κύριε Οπανόμ, και να πούμε ότι απεργούν οι ιδιοκτήτες των ταξί. Ναι, αυτό είναι δεν απεργούν οι οδηγοί των ταξί. Δεν απεργούν οι οδηγοί. Λοιπόν, καλά κάνουν. Οι οδηγοί των ταξί είναι υπάλληλοι, δεν είναι ιδιοκτήτες. Σύμφωνοι. Είναι υπάλληλοι οι οποίοι πληρώνονται όταν το ταξί δουλεύει. Όταν το ταξί δεν δουλεύει, δεν πληρώνονται. Σωστό και αυτό, ναι. Α, όχι, συγγνώμη. Αλλά σε αυτό είναι σημαντικό αυτό που είπα. Δεν είναι μόνο σωστό, είναι και σημαντικό. Διότι. Όπως πληρώνουν και όταν δεν δουλεύει το ταξί, γιατί πληρώνουν το χιλιόμετρο, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Οι οδηγοί αυτές τις μέρες, όπως μάλιστα ξεκαθάρισε μιλώντας στην Εγνατία τηλεόραση ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί Θεσσαλονίκης, ο κ. Κώστας Γιαννακάκης, δεν πληρώνονται αυτές τις ημέρες που απεργούν τα ταξί. Είπε ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ή των οδηγών. Των ιδιοκτητών. Δεν πληρώνονται οι οδηγοί. Δεν πληρώνονται οι οδηγοί. Ούτε και οι ιδιοκτήτες, βέβαια. Ούτε οι ιδιοκτήτες. Ναι. Αλλά τουλάχιστον οι ιδιοκτήτες είναι δική τους επιλογή που δεν πληρώνονται, διότι απεργούν. Δεν απεργούν οι οδηγοί των ταξί. Απεργούν οι ιδιοκτήτες. Υπήρχε το ενδεχόμενο να πληρώνουν οι οδηγοί τους. Έχουν μεγάλους εκβιασμούς. Και μπορούσα να κατέβα κάτω ρεαλίτη, λέγανε ορισμένοι σε οδηγούς, όχι σοβαροί άνθρωποι. Αυτό το θέμα με τους ιδιοκτήτες των ταξί και τις άδειες είναι σοβαρό θέμα. Εδώ έχει δίκιο ο υπουργός. Δηλαδή είπε, έχει μια λαμπή, είπε, για τα άλλα όμως σας ξαναλέω, είναι κάτι δεν πάει καλά. Έγινε νόμος και ψηφίστηκε. Είστε τι μου κύριε. Τώρα εσείς έχετε μείνει σε αυτό έτσι. Μα τώρα άμα σας λέω εγώ ότι τώρα που τελείωσε η εκπομπή συζητάμε, θα χαμογελάστε, θα πείτε χαριτωμένα, θα παρακαλέσετε τον συνάδελφο του εταιρικού κοντρόλου να φύγει εδώ, να με πάρει λιγάκι, να πάμε άτα έξω. Έτσι δεν είναι. Και τώρα που λέω που έκλεισε η εκπομπή και δεν μιλάμε, να αρχίσω να λέω ό,τι θέλω. Είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια, αυτό ταιριάζει και με το άλλο. Πώς είναι δυνατόν να μην δέχεται από τα θεσμικά κριτήρια. Το ένα πάει κοντά στο άλλο. Μετά απόρρισα που έβγαζε διαγγέλματα στους περιφερειάρχες να πούν στους. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει στους περιφερειάρχες. Αυτό είναι ένα είδος διαγγέλματος. Είναι ένα είδος ανωτά του άρχοντος. Βασιλεύουσας βασιλείας, όχι βασιλευωμένη.